Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, λοιπόν, πρέπει να απαντήσω σε κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν πριν σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Καταρχήν, είναι γνωστό σε όλους σας, είμαι σίγουρη, ότι υπάρχει ακόμα και στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη, μία συζήτηση που έχει ανοίξει για τις ιδιωτικοποιήσεις. Και υπάρχουν συστάσεις για πάγωμα των ιδιωτικοποιήσεων, συστάσεις προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για πάγωμα των ιδιωτικοποιήσεων, τουλάχιστον μέχρι να απολογιστούν οι δράσεις τους και τα αποτελέσματά τους. Δεύτερο πράγμα, για το ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Και ως τέτοιο, έχουμε πει ότι σε καμία περίπτωση δεν παίρνει ιδιωτικοποίηση και αποκρατικοποίηση. Τρίτο πράγμα, σχετικά με την πρόταση δημοψηφίσματος του ΚΚΕ. Εμείς θα τη στηρίξουμε. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, από αυτό? Εμείς θα τη στηρίξουμε και δεν διαφωνούμε. Τέταρτο πράγμα. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε πριν στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις προτάσεις για τα δημοψηφίσματα. Πράγματι, ως έναν βαθμό έχει δίκιο. Τεχνιέντος βέβαια, καθόλου περίεργο ωστόσο, δεν ανέφερε ότι ανάμεσα σε όλες αυτές τις προτάσεις, όπως επίσης και ανάμεσα στις εισηγήσεις όλων των κομμάτων, όπως επίσης και στις απόψεις των φορέων, υπάρχει κοινή αφετηρία. Υπάρχει κοινή σανισταμένη. Και είναι το όχι, το ξεκάθαρο όχι, απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Πάμε λίγο τώρα στο θέμα μας. Η κυβέρνηση στοχεύει στην απογύμνωση της χώρας από όλα της τα περιουσιακά στοιχεία. Τώρα ήρθε και η σειρά της ΔΕΗ. Και σε αυτή την περίπτωση δεν εξυπηρετεί μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά και μεταβιβάζει σε ευτελείς τιμές, κυριολεκτικά επί πινακίου φακής, τα κομμάτια εκείνα με τα μεγαλύτερα περιθώρια μελλοντικής ανάπτυξης, τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες, τα πλέον κρίσιμα ορυκτά κοιτάσματα. Όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού δημιουργήθηκαν από τον ιδρώτη και το υστέρημά του. Δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο και αποτελούν βασικά στοιχεία για την υπόσταση του κράτους και μελλοντική απαντοχή και ελπίδα για την παραγωγική του ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά τι περιλαμβάνεται στο πακέτο εκποίησης. Δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Χαρίζεται λοιπόν στους ιδιώτες που τα έργα και οι μέρες τους μας έχουν αποδείξει πόσο ωφελούν στο κοινό συμφέρον. Το λέω φυσικά ειρωνικά. Υπάρχουν 7 ιδιωτικές μονάδες που παράγουν με φυσικό αέριο ύστερα από επιλογή τους, χωρίς να έχουν ούτε ένα ευρώ δόση. Έχουν πάρει όμως 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να κρατάνε τάχα σε ασφάλεια. Υπάρχουν για να κρατάνε τάχα σε ασφάλεια το σύστημα. Και εκτός από αυτό, χαρίζεται και το πελατολόγιο. Δηλαδή το 30% των πολιτών, το 30% από εμάς. Και αυτό γιατί η ΔΕΗ δεν είναι ανταγωνιστική και ο ανταγωνισμός μέσω της ιδιωτικοποίησης θα επιφέρει μείωση της τιμής του ρεύματος. Τα χειρότερα χρόνια της κρίσης, από το 10 μέχρι σήμερα, η ΔΕΗ έχει κάνει επενδύσεις 4 δις. Ποια ιδιωτική επιχείρηση μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει κάνει 4 δις? Η αντιπαράθεσή σας δεν γίνεται με επιχειρήματα, αλλά γίνεται επί δόγματος. Να ανοίξει αγορά, να απελευθερωθεί η αγορά. Η απελευθέρωση που ισχύει από το 1999 και που οδήγησε σε αυξήσεις, το είπαν και άλλοι, 102% στα οικογενειακά νοικοκυριά και 76% στις επιχειρήσεις. Για να μην αναφέρω τα παραδείγματα στην Ευρώπη, όπου η πολιτική απορρίθμισης έδωσε αυξήσεις τιμολογίων ανάμεσα στα χρόνια από το 2002-2007, εξαιρετικά ανεβασμένες τιμές. 71% στη Σουηδία, 84% στην Ιρλανδία, 63% στη Δανία, 36% στη Φιλανδία. Πουθενά δεν επαληθεύτηκε αυτό που πρόβαλαν οι κατασκευαστές και οι θειασσότες του νεοφιλελευθερισμού, ότι δηλαδή το καθεστώς απελευθέρωσης θα προκαλούσε μειώσεις. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής ενέργειας έχει εκτοξευθεί. Είναι αυτονόητο πως απόρρια της απελευθέρωσης με την διάσπαση της ενιαίας και καθετοποιημένης δομής της ΔΕΗ, που της επέτρεπε πριν οικονομία κλίμακας και συντονισμένη λειτουργία, και άφησε στη θέση της 3 εταιρείες, ΔΕΗ, Παραγωγή Εμπορία και ΔΔΕ, είναι η εκτέλεξη του κόστους. Η προωθούμενη ουσιαστικά νέα διάσπαση της ΔΕΗ θα αυξήσει παραπέρα το κόστος παραγωγής και ενεπομένως η ΔΕΗ, λόγω του μείγματος καυσίμου και της ηλικίας των εργοστασίων που θα της απομένουν, σύντομα θα καταστεί μικρότερη και από τη μικρή ΔΕΗ και λιγότερο ανταγωνιστική σε αυτή. Το
νεοφιλελεύθερο πλαίσιο ήταν αυτό που τόσα χρόνια σε συνδυασμό με πελατειακές σχέσεις, μέρους φετολογική πολιτική, έδωσε τη δυνατότητα για ευνοϊκές ρυθμίσεις σε ημετέρους, με ΙΤΑ, όπως σε σκανδαλώδεις ρυθμίσεις για τις εταιρείες ενέργεια και Hellas Power. Είπατε ότι είναι μικρές εταιρείες, ναι, μικρές αλλά θαυματουργές. Σε αυτούς τους τάχα μου επενδυτές προσφέρθηκαν 2 εκατομμύρια καταναλωτές και πελάτες. Αυτοί εξαπάτησαν τους πολίτες, καταχράστηκαν ακόμα για το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου πριν πτωχεύσουν, μέσα εισαγωγικά. Κατάκλεψαν δηλαδή 300 εκατομμύρια δημόσια χρήμα και τώρα είναι υπόδικοι. Και το επιχείρημα ότι θα φυγίνει το ρεύμα είναι, δεν έχω χρόνο, αλλά το είπαν άλλοι, ότι είναι πραγματικά έολο. Η ενεργειακή αυταρχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλές φορές συνώνυμη με την εθνική ανεξαρτησία. Και εδώ υπάρχει σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ιδιωτικοποίησή της φέρνει ανισότητες, ενεργειακή φτώχεια και ανασφάλεια. Όπου το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα από τα βαρόμετρα του πολιτισμού και όπου οι συμπολίτες μας, ένα πολύ μεγάλο μέρος, δεν το έχουν, αδυνατούν να το πληρώσουν. Ο αγώνας για τη ΔΕΗ δεν είναι αγώνας μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αγώνας όλου του ελληνικού λαού. Σε αυτό το κατάφορο έλλειμμα δημοκρατίας, πώς ήρθε το νομοσχέδιο, πώς επιστρατεύτηκαν οι εργαζόμενοι, στην υπάρχουσα απονομιμοποίηση της ηττημένης πρόσφατα συγκυβέρνησης, αυτό που γίνεται, οι προτάσεις για δημοψήφισμα και του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθόλου τερτύπη. Κατά την άποψή μας είναι το πιο ελπιδοφόρο. Το πιο ελπιδοφόρο είναι ότι γεννιέται και ριζώνει ένα κίνημα με παρακαταθήκες από το χθες, αλλά και αναφορά στο μέλλον, διαπερνώντας κομματικά στεγανά και διαχωριστικές ιδεολογικές γραμμές. Και θα είναι έλλειμμα, αν δεν εκφραστεί και κοινοβουλευτικά, ό,τι συμπλέκεται με αφορμή τη ΔΕΗ με ποικίλους αρμούς και όχι μόνο με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Είναι μοναδική ευκαιρία να εκφραστεί και κοινοβουλευτικά μια ριζωμένη ηθαγένεια υπεράσπισης των ζωτικών δομών του κοινωνικού κράτους, των πηγών του εθνικού πλούτου, των πολύτιμων περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων ενάντια στον οδοστρωτήριο των μνημονίων και του νεοφιλελευθερισμού. Το ξαναλέμε για να το καταλάβετε. Θέση μας είναι ότι η υπεράσπιση της δημόσιας ενέργειας και των πλουτοπαραγωγικών πόρων είναι θεμέλιο της παραγωγικής επιβίωσης και ανασυγκρότησης και όρους στοιχειώδους εθνικής υπόστασης. Ο ήλιος, ο άνεμος, το νερό, ο ορυκτός πλούτος δεν μπορούν να είναι πηγή κερδοσκοπίας για τα κρατικοδίαιτα αρπακτικά της αγοράς. Είναι κοινωνικά αγαθά, προσβάσιμα σε όλους και όχι εμπορεύματα πολυτελείας για λίγους έχοντες και κατέχοντες. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει και κυρίως δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Θα δώσω το λόγο και στον κύριο Γάκη, επειδή έχει...